την κυβέρνηση η οποία ψάχνει ανύπαρκτα άλοθη στους νόμους. Διερωτόμαστε, δεν είναι η κυβέρνηση που ύπνοτε και έπρεπε να την ξυπνήσουμε για να φέρει στη Βουλή εφαρμοστικό νόμο για να γίνουν οι εκλογές για τις σχολικές εφορίες? Αλήθεια, ο πρόεδρος που διαμαρτύρεται για τον ΑΚΑΜΑ γνωρίζει πού θα στεγαστεί ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης στην ελεύθερη επαρχία Μοχωστού? Έχει ενημερωθεί από τον Υπουργό του για το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η προσπάθεια τους για υλοποίηση των νόμων με το αυξημένο δικαίωμα κατανομής εδρών στην Αγία Νάπα? Έχει ενημερωθεί ότι ουσιαστικά εδώ και 9 μήνες αναμένουμε εφαρμοστικούς της μεταρρύθμισης νόμους από το Υπουργείο Εσωτερικών με προφορικές και γραπτές μας εκκλήσεις? Είναι η Βουλή, οι Επιτροπές Εσωτερικών και τα κόμματα που ευθύνονται για αυτά? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να ηγείται της προσπάθειας αποδόμησης της μεταρρύθμισης, ας ηγηθεί επιτέλους αποτελεσματικά της κυβέρνησης του. Αναδεικνύουν ως μείζον ζήτημα τις τελικές ρυθμίσεις για το Δήμο ΑΚΑΜΑ. Και εδώ υπάρχει εξήγηση. Ομολογουμένως, η στρέβλωση που προέκυψε με το μεγάλο αριθμό αντιδημάρχων είχε να κάνει με μια πολιτική πραγματικότητα της τότε εποχής. Τις παρασκηνιακές προσπάθειες της τότε κυβέρνησης, της οποίας ο νυν πρόεδρος και ο νυν υπουργός εσωτερικών ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, να δώσει τον ΑΚΑΜΑ βορρά στις ορέξεις μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και τη δική μας προσπάθεια να το αποτρέψουμε εντάσσοντας, ναι, όχι κατά τρόπο ενδεδειγμένο, τις κοινότητες του ΑΚΑΜΑ και της Λαώνας στους 2 υφιστάμενους Δήμους Πέγιας και Πόλεως Χρυσοχούς, αποκλειστικά με βάση περιβαλλοντικά και οικολογικά κίνητρα. Εξάλλου, δεν είμαστε εμείς που ως υποψήφοι τάζαμε λεγόμενη ήπια ανάπτυξη του ΑΚΑΜΑ στους κατοίκους των κοινοτήτων. Και όταν ασφαλώς προεκλογικά τάζεις λαγούς και πετραχίλια, αλλά μετεκλογικά περνάς κάτω από τον πύχη των προσδοκιών που εσύ δημιούργησες, μόνη σου έγνοια είναι ο Δήμος ΑΚΑΜΑ. Λέτε και η μεταρρύθμιση είναι μόνο ο Δήμος ΑΚΑΜΑ. Αλλά αλήθεια, αυτό ποια σχέση έχει με το γεγονός ότι πριν 15 μέρες στην Επιτροπή Εσωτερικών μας έλεγαν οι εκλεγμένοι της επαρχίας Λευκωσίας ότι ούτε λογισμικά έχουν κατορθώσει να ενοποιήσουν, ούτε οριζόντια ενημέρωση υπάρχει, ούτε έτοιμα οργανογράμματα, άρα ούτε γνώση για το πώς και ποιοι θα μεταφερθούν από τους Δήμους και το Κέντρο για σκοπούς πολεοδομίας και αδειοδοτήσεων στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης? Και είναι από αυτούς τους οργανισμούς που θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία της μεταρρύθμισης. Να αποκαλύψω ότι δεν έχει υπάρξει καν συνεννόηση του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών και της Πολεοδομίας με τους δημόσιους υπαλλήλους προσωπικά που θα κληθούν να μεταφερθούν στους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και ότι απειλούνται με πειθαρχικά μέτρα σε περίπτωση άρνησης τους? Να αποκαλύψω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν προσωρινά συντονιστικά συμβούλια που δεν συνέρχονται όπως θα έπρεπε? Το ΔΕ Συμβούλιο Λευκωσίας έχει να συνέλθει από τον περασμένο Νοέμβριο? Για όλα αυτά ευθύνονται οι νόμοι, ευθύνεται η Βουλή, ευθύνεται η Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία εισέπρατε διθυράμβους από το σύνολο των εμπλεκομένων για το επίτευγμα της μεταρρύθμισης? Αν τα λέμε αυτά, δεν είναι διότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης, γιατί εμείς το αναλαμβάνουμε. Κάθε μήνα ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, κάθε μήνα στέλνουμε επιστολές, κάθε μήνα δημοσιοποιούμε τις ανησυχίες μας για την πορεία υλοποίησης, γιατί εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Και ναι, ασκούμε πολιτική πίεση για να βρεθούν λύσεις. Δεν διστάσαμε κατά τη διάρκεια των δύσκολων συζητήσεων στη Βουλή να συγκρουστούμε με κατεστημένα για το καλό των πολιτών. Δεν ψάχνουμε άλοθη για την ανεπάρκεια και την κολυσιεργία στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αυτό που εισπράττουμε όμως ανά το Παγκύπριο είναι την αδυναμία και την έλλειψη πολιτικής βούλησης αυτής της κυβέρνησης να συγκρουστεί με κατεστημένα για να επιβληθούν οι νόμοι και να εφαρμοστεί μεταρρύθμιση. Είναι την αδυναμία της να πάρει θέση και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι από τις σκοπιμότητες και τα εμπόδια που τίθενται από ορισμένους επιτίδους στην πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης που εισπράττουμε. Μετά τις αρχικές τοποθετήσεις του αρμόδιου Υπουργού,
Επέλεξα συνειδητά να κρατήσω χαμηλούς τόνους γιατί η Επιτροπή Εσωτερικών είναι εταίρος εκείνων που καλούνται να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση. Του Υπουργείου Εσωτερικών πρωτίστως που έχει την πολιτική ευθύνη της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων των τοπικών αρχόντων. Η Βουλή δεν ψηφίζει νόμους. Η Βουλή ψηφίζει νόμους, δεν εφαρμόζει νόμους. Όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όσο ορίζει ο νόμος και να σταματήσουν να αναθεματίζουν τους νόμους και να αποδομούν τη μεταρρύθμιση. Σε 4 μήνες έχουμε εκλογές και θα ήταν μέγα λάθος να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν αξίζει να ψηφίσουν. Δεν αξίζει να ψηφίσουν για να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η μεταρρύθμιση όντως δημιουργεί δυνατότητες τις οποίες εκείνοι που καλούνται να εφαρμόσουν τους νόμους, αν τους εφαρμόσουν με επιτυχία, αυτό θα αποβεί προς όφελος των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών, της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης ως της πιο άμεσης μορφής δημοκρατίας. Αλλά για να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση, πρέπει αμέσως να τερματιστεί αυτή η ανεπίκαιρη, αχρίαστη και ζημιογόνα συζήτηση. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης έχουμε άπλετο χρόνο και στρεβλώσεις να διορθώσουμε και περαιτέρω βελτιώσεις να επιφέρουμε. Αλλά σήμερα μοναδικό καθήκον και ευθύνη των αρμοδίων είναι να εφαρμόσουν τους νόμους και όχι να ψάχνουν ανύπαρκτα άλοθη.